Πρόσφατα άκουσα κάτι πολύ ωραίο από τον Ρόμπερτ Νατζέμι. Παρεπτόντως βρείτε τον και ακολουθήστε τον στο YouTube, έχει πολλά εξαιρετικά βίντεο, όπου αναφέρθηκε για την ψευδαίσθηση που έχουν κάποιοι σχετικά με την καταπίεση που δέχονται από άλλους. Και έθεσε το θέμα των ανθρώπων που νιώθουν ότι καταπιέζονται από άλλους. Οπότε, αν νιώθεις ότι καταπιέζεις από τους γονείς σου, από τον σύντροφό σου, από τους συνεργάτες σου, από εργοδότες ή από οποιονδήποτε άλλο, ή αν έχεις ανθρώπους στη ζωή σου που σου λένε ότι καταπιέζονται, τότε θέλω να σου πω ότι αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία τους με απλό τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι αν είσαι κάτω από 18-20 χρονών, ναι, μπορεί η καταπίεση που νιώθεις να είναι πραγματική. Μπορεί. Αλλά αν είμαστε ενήλικες και νιώθουμε ότι κάποιος μας καταπιέζει, είναι μόνο επειδή εμείς δίνουμε αυτή την ικανότητα στον άλλον. Συχνά είναι επειδή εμείς χρειαζόμαστε κάτι από αυτόν. Ίσως χρειαζόμαστε την αγάπη του, την αποδοχή του. Ίσως φοβόμαστε την κριτική του ή ακόμα και τη βία του. Ή μπορεί να είναι ο εργοδότης μας που μας καταπιέζει και ίσως χρειαζόμαστε το μισθό μας. Όταν εγώ όμως θυσιάζω την ελευθερία μου και δεν κάνω αυτό που θέλω, ή κάνω αυτό που θέλει ο άλλος, επειδή φοβάμαι τις συνέπειες του να μην κάνω αυτό που θέλει ο άλλος, ή τις συνέπειες του να κάνω αυτό που θέλω εγώ, τότε ουσιαστικά είμαι συμμέτοχος. Εγώ καταπιέζω τον εαυτό μου. Όταν είπα στον Σωκράτη, στον Χριστό, ότι ξέρεις τι, σταμάτα να διδάσκεις τα που διδάσκεις, γιατί αναστατώνεις τον κόσμο, τι επέλεξαν να κάνουν? Να συνεχίσουν να διδάσκουν και να πεθάνουν. Δεν υπάρχει καταπίεση, υπάρχει παζάρι, διαπραγμάτευση. Διαπραγματευόμαστε την ελευθερία μας για να πάρουμε κάτι από τον άλλον. Ή παίζουμε ένα ρόλο. Ο ρόλος του καλού, ή ο ρόλος του σωστού, ο ρόλος του θύματος. Και παίζοντας αυτό το ρόλο, κάνουμε αυτό που θέλει ο άλλος και όχι αυτό που θέλουμε εμείς. Δεν υπάρχει καταπίεση, υπάρχει παζάρι. Υπάρχει διαπραγμάτευση. Δίνουμε την ελευθερία μας για να πάρουμε την αξία που θέλουμε, η οποία μπορεί να είναι η ηρεμία μας ή η ασφάλεια ή οτιδήποτε. Δεν περιμένω να συμφωνήσουν όλοι με αυτό. Γιατί για να συμφωνήσουν θα πρέπει να λάβουν την ευθύνη. Και δυστυχώς πολλοί δεν είναι ακόμα έτοιμοι να το κάνουν αυτό. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις δικές μας πράξεις, αλλά όχι για την πραγματικότητα του άλλου. Και οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους πράξεις, αλλά όχι για τη δική μας πραγματικότητα. Ο μόνος υπεύθυνος για τη δική μου πραγματικότητα είμαι εγώ. Οτιδήποτε δεν μου αρέσει, μπορώ να μπω στη διαδικασία να το αλλάξω. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και θες να λαμβάνεις εβδομαδιαία παρακίνηση, νέα και ιδέες που θα σε βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σου να πετύχεις με απλό τρόπο, μπες στο GreekCoach.gr / list και βάλει το email σου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη CIA, τον FDA και τον EOF, οι άνθρωποι που είναι γραμμένοι στη λίστα μου χαμογελάνε 3 φορές περισσότερο από αυτούς που δεν είναι γραμμένοι. Μπες στο GreekCoach.gr / list και γίνε και εσύ μέρος αυτής της κοινότητας.